Εκ του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου, ανάγνωσμα προσκομένη. Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι. Είπεν ο Κύριος προς τους ελληνιθώτας προς Αυτόν Ιουδαίους, εγώ υπάγω και ζητήσετε με, και εν τη αμαρτία ημών αποθανείστε, όπου εγώ υπάγω ημί σου δύναστε ελθεί. Έλεγον οι Ιουδαίοι, μη τι αποκτενεί εαυτόν ότι λέγει, όπου εγώ υπάγω ημί σου δύναστε ελθεί. Και είπεν αυτής, ημείς εκ των κάτω εστέ, εγώ εκ των άνω ημί, ημείς εκ του κόσμου τούτου εστέ, εγώ ουκ ημί εκ του κόσμου τούτου. Υπονούν ημίν ότι αποθανείστε εν τες αμαρτίες ημών, εάν γαρ μη πιστεύσετε ότι εγώ ημί, αποθανείστε εν τες αμαρτίες ημών. Έλεγον ουν αυτό, σι τι σι, και είπεν, αυτής ο Ιησούς, την αρχήν ότι και λαλό ημίν, πολλά έχω περί ημών λαλήν και κρίνην, άλλο πέμψας με αληθείς εστί, καγώ αίκουσα πάρα αυτού, ταύτα λαλώ εις τον κόσμον, ουκ έγνωσαν ότι τον Πατέρα αυτής έλεγεν, είπεν ον αυτής ο Ιησούς, όταν υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου, τότε γνώσεστε ότι εγώ είμαι, και απ' αυτού ποιο ουδέν, αλλά καθώς εδιδαξέ με ο Πατήρ μου ταύτα λαλώ, και ο πέμψας με μετέ μου εστίν, που καφήκε με μόνον ο Πατήρ, ότι εγώ τα αρεστά αυτό ποιο πάντοτε. Ταύτα αυτού λαλούντος, πολλοί επίστευσαν εις αυτό. Εάν μη πιστεύσετε ότι εγώ είμαι, αποθανείστε εν τες αμαρτίες ημών. Λέγει ο Κύριος στους Ιουδαίους, τους απίστους της εποχής του, αλλά και σε όλους μας. Εάν δεν πιστεύσουμε ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Λυτρωτής, ο Σωτήρας, ο Υιός του Θεού, εν ανθρωπίσας για τη σωτηρία μας, και εμείς θα πεθάνουμε μέσα στις αμαρτίες μας, θα σαπίσουμε μέσα στα πάθη μας, και δεν θα πληρονομήσουμε την αιώνια χαρά και μακαριότητα. Πόση αγάπη μας έχει ο Κύριος και μας διδάσκει με κάθε τρόπο και μας παρακινεί σε μετάνοια, αλλά και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί η ζωή μας είναι πεπερασμένη και θα πρέπει το χρόνο που μας δόθηκε και το χρόνο που μας απομένει να τον αξιοποιήσουμε πνευματικά, έτσι ώστε αγωνιζόμενοι εναντίον του παλαιού ανθρώπου να καθαριστούμε και να φωτιστούμε και να ενωθούμε μαζί του, που είναι η πηγή της ζωής και της χαράς και της μακαριότητος. Και πρέπει να αγωνιστούμε εναντίον των παθών και των αμαρτιών με μέθοδο, όπως μας έχουν διδάξει οι Άγιοι Πατέρες, έτσι ώστε ο αγώνας μας να είναι αγώνας αποτελεσματικός, να μοιάζει με τον αγώνα που κάνει ο Γεωργός, ο οποίος για να φτάσει να πάρει τον καρπό έχει αγωνιστεί πολύ καιρό πριν. Έτσι και στα πνευματικά χρειάζεται ένα Γεώργιο, μια καλλιέργεια, ένας αγώνας προετοιμασίας, έτσι ώστε να έχουμε και τον ανάλογο καρπό. Αρχή μεν καρποφορίας, λέει ο Άγιος Ησύχιος, ο πρεσβύτερος, στο λόγο του το ψυχοφελή περί νύψεως και αρετής προς Θεόδουλον. Η αρχή της καρποφορίας είναι το άνθος και η αρχή της φυλάξεως του νου είναι η εγκράτεια από φαγητά και ποτά, η άρνηση και αποχή κάθε πονηρού λογισμού και η ησυχία της καρδιάς. Αυτά είναι οι προϋποθέσεις για να
ετοιμαστεί η ψυχή μας και να καρποφορήσει. Πριν καρποφορήσει, πρέπει να ανθίσει. Και το άνθος, η αρχή αυτή της καρποφορίας, είναι η φύλαξη του νου. Αν ο άνθρωπος δεν φυλάει το νου του, δεν θα μπορέσει να μην αμαρτήσει. Και πώς κανείς φυλάει το νου του? Αρχή της φύλαξης του νου, λέει ο Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος, είναι η εγκράτεια από φαγητά και ποτά. Πόσο συνδέεται η ψυχή με το σώμα, πόση σημασία έχουν οι πράξεις του σώματος για την ψυχή. Η εγκράτεια στα φαγητά και στα ποτά βοηθά το νου να εγκρατεύεται από τους κακούς λογισμούς. Βοηθάει τον άνθρωπο να φυλάτει το νου του καθαρό, να αρνείται και να απέχει από κάθε πονηρό λογισμό. Και αυτή η φύλαξη, η εγκράτεια από τα φαγητά και τα ποτά, βοηθάει στο να έρθει και στην καρδιά του ανθρώπου μια ησυχία, η οποία είναι το αποτέλεσμα της φύλαξης του νου, της εκβολής κάθε αντίθετου, κάθε πονηρού, κάθε αισχρού, κάθε βλάσφημου λογισμού. Αρχή μεν καρποφορίας άνθος, αρχή δε τηρήσεως νου, βρωμάτων εγκράτεια και πομάτων. Μοιάζει δηλαδή η εγκράτεια σαν το άνθος, το οποίο προαναγγέλει τον ωραίο καρπό, που είναι η φύλαξη του νου. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει να φυλάγει, να προσέχει την εγκράτεια του σώματος, την εγκράτεια των φαγητών και των ποτών, αυτό προειονίζει, προαναγγέλει τον ωραίο καρπό που λέγεται φύλαξη του νου, φυλακή του νου, καθαρότητα του νου. Ακόμα χρειάζεται όμως, για να έχει ο άνθρωπος αυτόν τον ωραίο καρπό, να αρνείται και τους διαφόρους λογισμούς, να αντιτίθεται, να τους αποβάλει και να απέχει από αυτούς. Και ακόμα χρειάζεται να ησυχάζει στην καρδιά του, να μην επιτρέπει καμία ταραχή στον εαυτό του για οτιδήποτε. Ό,τι και αν συμβαίνει, δεν πρέπει ο άνθρωπος να ταράζεται και να χάνει την ειρήνη του και την εσωτερική ησυχία, την εσωτερική αταραξία. Ας έχουμε λοιπόν αυτά υπόψη μας και ας επικεντρωθούμε σήμερα σε αυτό το θέμα, το πρώτο, το οποίο προειονίζει την φυλακή του νου, την φύλαξη του νου, την καθαρότητα του νου, και είναι η εγκράτεια, όπως λέει ο Άγιος Ησύχιος, από τα φαγητά και τα ποτά. Λέγει ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής, όπως ο λύκος με το πρόβατο δεν συνέρχονται για να τεκνοποιήσουν, έτσι ο χορτασμός της κοιλίας δεν συνέρχεται με τον πόνο της καρδιάς για να γεννήσουν αρετές. Είναι πράγματα ασύμβατα. Δεν μπορεί να συνυπάρχει χορτασμένη κοιλιά και καρδιακός πόνος, πόνος δηλαδή που πηγάζει από την αδιάλειπτη προσευχή, από τον Θείο Έρωτα, από την αγάπη προς τον Θεό και από την μετάνοια. Δεν μπορούν αυτά τα δύο να είναι μαζί. Θα πρέπει για να έχει ο άνθρωπος τον καρδιακό πόνο, τον πόνο της μετανοίας και του Θείου Έρωτος, να εγκρατεύεται ως προς τα βρώματα και τα πόματα. Αλλά η εγκράτεια είναι και κάτι ευρύτερο. Δεν είναι εγκρατής, λέει πάλι ο Άγιος Μάρκος, εκείνος που τρέφεται με λογισμούς. Ακόμα και αν είναι ωφέλιμη, δεν είναι πιο ωφέλιμη από την ελπίδα. Αυτή είναι η αληθινή εγκράτεια, θα μας πει και ο Άγιος Γιώργος Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς. Οι επιθυμίες μας να περισπήγονται και να μαζεύονται τα πάθη της κοιλίας. Όχι μόνο στο φαγητό, να προσέχει ο χριστιανός και στην κοιλία, αλλά και γενικότερα στις επιθυμίες και στους λογισμούς. Εκείνος που τρέφει το σώμα με υπερβολικό φαγητό, λέει και ο Άγιος Θεόδωρος Εδέστης,
θα υποφέρει από το πνεύμα της πορνείας. Γιατί όπως το πολύ νερό σβήνει τη φωτιά, έτσι την έξαψη της σάρκας και της αισχρές φαντασίες εξαφανίζει η πείνα και η εγκράτεια ενωμένη με την ταπείνωση της ψυχής. Τα άφθονα και ορεκτικά φαγητά, θα μας διδάξει και ο Άγιος Μέγας Αντώνιος, διεγείρουν τα πάθη της κακίας στους ανθρώπους. Ενώ η εγκράτεια στο φαγητό μετριάζει τα πάθη και σώζει την ψυχή. Λέω προς τον Κύριο, λέει και ο Άγιος Ερμάς, ο Απόστολος, «Κύριε, γνώρισέ μου σε τι πρέπει να είμαι κρατής και σε τι δεν πρέπει». «Άκουσε μου», λέει ο Κύριος, «από το πονηρό να είσαι μακριά και να μην το πράττεις, το καλό να το αγαπάς και να το πράττεις. Εάν είσαι συγκρατημένος στο καλό και δεν το πράττεις, πέφτεις σε μεγάλη αμαρτία. Αν όμως είσαι συγκρατημένος στο πονηρό και δεν το πράττεις, τότε είσαι πολύ πάκος στο Θεό. Να απομακρύνεις από το πονηρό και να πράττεις το καλό». «Να αγαπάς πάντα την εγκράτεια», μας συμβουλεύει και ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, «και θα ωφεληθείς πάρα πολύ. Αν όμως αρχίσεις να την παραμελείς, θα πάθεις μεγάλο κακό. Και πρώτα-πρώτα, το μεγαλύτερο, θα στερηθείς τη χάρη του Θεού». Γιατί όπως έλεγε και ο Άγιος Ιλωνός, ο Αθωνίτης, «η χάρη του Θεού αγαπά να κατοικεί σε ασκητικά σώματα». «Είναι αλήθεια μακάριος και τρισμακάριος», λέει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, «εκείνος που φυλάττει εγκράτεια. Διότι πραγματικά η εγκράτεια είναι μεγάλη αρετή». Και στη συνέχεια αναλύει τι θα πει εγκράτεια και σε τι αφορά. Λέγει λοιπόν, «είναι εγκράτεια στη γλώσσα, το να μην λέει κανείς πολλά και ανώφελα, το να συγκρατεί κανείς τη γλώσσα του και να μην κακολογεί, το να μην βρίζει, το να μην καταργέται, το να μην λέει αυτά που δεν πρέπει, το να συγκρατεί τη γλώσσα του και να μην συκοφαντεί τον ένα στον άλλον, να μην κατηγορεί τον αδελφό, να μην μαρτυρά τα μυστικά των άλλων, να μην ασχολείται με ξένες υποθέσεις. Εγκράτεια είναι και στην ακοή, το να συγκρατείται κανείς και να μην ακούει μάταια πράγματα. Εγκράτεια είναι και στους οφθαλμούς, το να συγκρατεί κανείς τα μάτια του, την όρασή του, και να μην κοιτάζει ή περιεργάζεται όλα τα ευχάριστα και όσα δεν πρέπει. Είναι εγκράτεια και στο θυμό, το να συγκρατεί κανείς το θυμό του και να μην εξάπτεται. Είναι εγκράτεια στη φιλοδοξία, το να συγκρατεί κανείς το νου του και να μην θέλει να δοξάζεται, να μην υψώνει τον εαυτό του, να μην επιδιώκει την τιμή ώστε να φουσκώνει από υπερηφάνεια, να μην υπερηφανεύεται από επένους. Είναι εγκράτεια στους λογισμούς. Χρειάζεται και αυτούς να τους κατακρίνει κανείς με φόβο Θεού και να μην συγκατατίθεται ή να ευχαριστιέται από λογισμό που θέλει ή ερεθίζει τον άνθρωπο. Εγκράτεια είναι και στις τροφές, το να συγκρατεί κανείς τον εαυτό του και να μην επιζητεί τροφές υπερβολικές ή φαγητά πανάκριβα. Το να μην τρώει κανείς πριν από τον κατάλληλο καιρό ή πριν από την ώρα. Το να μην κατακυριεύεται από το πνεύμα της γαστριμαργίας. Το να μην είναι αχόρταγος στα ωραία φαγητά. Το να μην απολαμβάνει το ένα φαγητό ύστερα από το άλλο. Εγκράτεια είναι στο ποτό. Το να συγκρατείται και να μην κάθεται μαζί με άλλους σε εινοποσίες ή σε απολαύσεις ίνων. Το να μην πίνει ίνο άφοβα. Το να μην επιδιώκει ποικιλίες των ποτών, το να μην πίνει χωρίς μέτρο, όχι μόνο το κρασί, αλλά αν είναι δυνατόν και το νερό. Εγκράτεια είναι στην πονηρά επιθυμία και ειδονή το να συγκρατεί κανείς τις αισθήσεις του και να μην συμπαρασύρεται από τις επιθυμίες που παρουσιάζονται. Το να μην συγκατατίθεται στους λογισμούς του πάθους της φιλιδονίας,
το να μην ευχαριστείται κανείς με την ιδέα ότι κάνει δελιγμία, το να μην κάνει το θέλημα της σαρκός, αλλά να χαϊναγωγεί τα πάθη με φόβο Θεού. Ο αληθινά ανδρείος και εγκρατής είναι εκείνος ο οποίος και φυλάττει άγρυπνα τον εαυτό του για εκείνη την άμετρη ανάπαυση, την ανάπαυση στη βασία των ουρανών, σε κάθε λογισμό εγκρατεύεται, σε κάθε επιθυμία περιορίζει τον εαυτό του και κάνει αυτό από επιθυμία για τα πνευματικά και από φόβο για τη μέλουσα ζωή. Η εγκράτεια, τέλος, μας διδάσκει και ο Άγιος Νικήτας ο Τιθάτος, χρειάζεται τόσο σε αυτούς που μπαίνουν τώρα στον αγώνα της αρετής, όσο και σε αυτούς που έχουν προχωρήσει. Η εγκράτεια είναι η μητέρα της υγείας, τόσο της σωματικής, θα λέγαμε, όσο και της πνευματικής. Είναι φίλη της αγνότητας, λέει ο Άγιος Νικήτας, και σύντροφος της ταπεινοφροσύνης. Ας αγαπήσουμε λοιπόν την εγκράτεια, που είναι η προετοιμασία, η κατάλληλη, έτσι ώστε ο άνθρωπος να φυλάτει το νου του, να έχει καθαρή την ψυχή του από κάθε μολυσμό και έτσι να αξιωθεί την Βασιλεία στον ουρανό. Το δε Θεέ μου δόξα πάντοτε και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.